ασφαλώς αλλά και ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Οι γιατροί του Μακάριου Νοσοκομείου θα κατέλθουν σε στάση εργασίας ο Τάνο Κοσμήτορας Παιδοχειρουργικής περάσει το κατόφλι του νοσηλευτηρίου πιθανόν την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτό αποφάσισε η ΠΑΣΙΚΙ, η οποία συνεχίζει τις έντονες αντιδράσεις για την συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Ιατρικής Σχολής και Υπουργείου Υγείας σε δηλώσεις της στους 101,1 στην εκπομπή Γεγονότα στις 7. Η απόφαση που επάρθηκε είναι ότι αν προχωρήσει το Υπουργείο να εφαρμόσει μέσω εγκυκλίου μέρος του συμφωνητικού, θα προχωρήσουμε με τη λήψη δυναμικών μέτρων. Και φαντάζομαι η απεργία γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο. Αν θα γίνει σε ένα πλαίσιο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του νοσοκομείου σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν τουλάχιστον. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, κύριε Παπλήτη, ότι θα επηρεαστεί. Στον χώρο των απεργιών, σύμφωνα με πληροφορίες, εισέρχονται και οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, οι οποίοι αναφέρουν πως εάν ο Κοσμήτορας βρεθεί στο Μακάριο την Δευτέρα, θα πραγματοποιήσουν και αυτοί τριώρη στάση εργασίας. Οι κυβερνητικοί ιατροί εξακολουθούν να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στον διάλογο και πως το Υπουργείο εφάρμοσε την συμφωνία ενώ είχε πει πως αρχικά πως θα παγωποιηθεί για να ακουστούν πρώτα και οι εισηγήσεις των ιατρών των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, μετά από πάμπολες αντιδράσεις και συνεδρίες στελέχης, είχε πει ότι σε το συγκεκριμένο θέμα θα παγωποιηθεί, θα προχωρήσουμε με την διδασκαλία των φοιτητών. Εν τούτης βλέπουμε ότι από την ίδια στιγμή υπογείως, πρέπει να πω, αρχίζουν και στέλνουν να εφαρμόζουν αυτό που είπαμε να παγωποιηθεί. Απευθύνουμε ίστατη έκκληση στον Υπουργό Υγείας να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για άμεση παγωποίηση του θέματος και ανάκληση της σχετικής εγκυκλίου και με σεβασμό στους θεσμούς και στην νομιμότητα να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό και καλόπιστο διάλογο με τους εμπλεκόμενους. Τόσο η ΠΑΣΙΚΙ όσο και η ΠΑΣΙΔΙ ξεκαθαρίζουν από την πλευρά τους πως δεν τάσσονται ενάντια σε μια τέτοια συμφωνία, αρκεί όμως να είναι σωστή και να μην απουσιάζουν από συζητήσεις που τους αφορούν άμεσα. Κάθε Τετάρτη.